Δυστυχώς. Δεν είναι κάτι που επιδιώκουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει με τις τελευταίες εξελίξεις πλέον έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Έχουμε μία απόφαση του Πανελληνίου για απεργία Δευτέρα και Τρίτη, προσεχώς 26 με 27, και ταυτόχρονα αναστολή της επιπιστώσης χορήγησης φαρμάκων. Αυτή τη φορά, όχι μόνο γιατί δεν μας πληρώνουν, που δεν μας πληρώνουν, ξεχύλωσε πλήρως το χρονοδιάγραμμα το οποίο είχαμε αποδεχθεί και το οποίο περιείχε καθυστέρηση των πληρωμών μας. Αλλά πέραν αυτού, ψηφίστηκε ευνηδιαστικά μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου, ενώ στο μνημόνιο είχε ψηφιστεί αλλιώς. Εκεί ψηφίστηκε αναδρομικότητα στο rebate από 1η 12 του 2012, ανεξάρτητα αν έχουμε πληρωθεί. Στο οποίο θα προσφύγουμε βεβαίως δικαστικά. Πρόκειται για αντισυνταγματικό καταρχήν μέτρο, νόμο, όπως να το πω, και πάρα πολύ άδικο. Τώρα και δεν είναι ασφαλισμένος, οι άλλοι μια φορά θα μείνουν ακάλυπτοι. Δεύτερο εσείς είστε το Υπουργείο. Εμείς καλύπτουμε τους ασφαλισμένους με προσωπικές θυσίες μέχρι τώρα. Και συνεχίζουμε να το κάνουμε. Έχει φτάσει στο μη περαιτέρω η κατάσταση. Τα φάρμακα τα οποία δίνουμε τώρα, του Οκτωβρίου, δεν υπάρχει καμία δέσμευση, κανένα χρονοδιάγραμμα, καμία σύμβαση, δεν ισχύει τίποτα πια. Για να πάω σε ένα θέμα, βλέπουμε και όπως το λέει ο ΕΦ, λείπουν 30 φάρμακα στην αγορά. Ίσως και περισσότερα. Είναι πάρα πολλές οι ελλείψεις. Έχει μεγαλώσει ο αριθμός των φαρμάκων που βρίσκονται σε έλλειψη από τη στιγμή της δημοσίευσης του καινούριου δελτίου τιμών. Κάποιες εταιρείες δεν τιμολογούν καθόλου γιατί οι τιμές δεν τους συμφέρουν. Από εκεί και πέρα παίζεται ένας πόλεμος εντυπώσεων από την πλευρά του ΕΟΦ και από την πλευρά του Υπουργείου. Αν είναι 30, αν είναι 50, εγώ δεν ξέρω πόσα είναι, ξέρω ότι είναι πάρα πολλά. Και φαίνεται αυτό από την αγωνία των ανθρώπων που έρχονται και τα ζητάνε. Και τι γίνεται τώρα, στην Κορινθία είναι πολλά φαρμακεία που έχουν πολλές ελλείψεις, δεν είναι? Μα όλοι έχουμε, στο ίδιο καζάνι βράζουμε. Όλοι τις ίδιες ελλείψεις έχουμε. Άμα δεν τιμολογεί η εταιρεία, δεν τιμολογεί για μένα ή και θα τιμολογήσει για τον δίπλα. Βλέπουμε ότι ο σύλλογος, ο Πανελλήνιος Σύλλογος του Κόσας, έκανε πάλι ένα έτοιμο στο Υπουργείο ότι είναι αποσύρει φαρμακεία γιατί πάρα πολλά φαρμακεία κλείνουν. Ναι, αυτό είναι γνωστό. Τα φαρμακεία κλείνουν γιατί η πίστοση δεν υπάρχει από τους προμηθευτές και δεν υπάρχουν και πληρωμές από τον ΕΟΠΗ. Λογικό είναι. Συνεχίζει πάλι τη στήριξη στο νοσοκομείο Κορίνθου με ήδη πρώτες ανάγκες. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε, το κάνουμε.